Η Ελβετία πήρε 17.900 και πέρασε στην τρίτη θέση στην κατηγορία των νεανίδων με τις κορίνες. Θα θυμόσαστε πάντα ότι οι γυναίκες αγωνίζονται με 5 μπάλες και είναι 5 στο πρόγραμμα και οι νεάνιδες αγωνίζονται με 12 κορίνες και είναι 6, 2 κορίνες σε κάθε μια. Η βαθμολογία στο ensemble των γυναικών λοιπόν, και το λέμε αυτό γιατί η Βουλγαρία έχασε μια μπάλα πριν από λίγο, είναι για την τεχνική αξία της σύνθεσης από 0 έως 4, το 4 είναι το ανώτερο, για την καλλιτεχνική αξία από 0 έως 6, δηλαδή η σύνθεση δίνει συνολικά μέχρι 10, η εκτέλεση δίνει άλλο ένα 10, 0 έως 10. Όταν γίνουν όλα τέλεια θα πάμε στο 20. Σε αυτό που λέμε εκτέλεση, η Βουλγαρία είχε προηγουμένως αυτή την ατυχία, έφυγε μια μπάλα και έτσι δεν έχει τύχει η ομάδα να περάσει μπροστά. Γιατί δεν είναι μόνο ο βαθμός που αφαιρείται, είναι οι γενικές αντιπώσεις. Έχασε πολλά πράγματα. Για να δούμε τώρα την Φιλανδία. Και εμείς θα τα ξαναπούμε όταν τελειώσει το πρόγραμμα. Η προπονήτρια είναι φυσικό να πανηγυρίζει, γιατί η Φιλανδία δεν είναι